Αποδεχθήκαμε σήμερα την πρόταση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για να κάνουμε μία συνάντηση όλοι οι τομεάρχες των κομμάτων της Βουλής, κάτι το οποίο επιδιώξαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα, πάνω στο πολύ σοβαρό και σημαντικό ζήτημα του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αλλά και στο πεδίο, έχουμε διατυπώσει προτάσεις μας, αλλά ήρθαμε σήμερα να τις καταθέσουμε και στο αρμόδιο Υπουργείο. Ζητάμε και απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού μετεγκαταστάσεων και διαχείρισης του προσφυγικού από την Ευρώπη, με κοινή πολιτική για το άσυλο, την κατανομή των ετούντων, αλλά και τις επιστροφές. Αυτό το επιδιώκουμε χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία μας και θα το κάνουμε και στη συνέχεια. Θέτουμε το ζήτημα ότι δεν μπορεί τα σύνορα της Ελλάδας να μην είναι σύνορα της Ευρώπης και οι χώρες πρώτης υποδοχής να δέχονται όλο το βάρος. Το νέο σύμφωνο δυστυχώς υπακούει στη λογική του να μετατρέπει τις χώρες αυτές σε αποθήκες ψυχών και σε ασπίδα της Ευρώπης στην Ελλάδα με δυσανάλογο βάρος για τις χώρες αυτές και τις τοπικές κοινωνίες. Και δηλώνουμε ότι σε αυτή τη λογική θα είμαστε απέναντι. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει δεσμοφύλακας της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις κλειστές δομές στα νησιά, οι οποίες προμηνύουν αυτή την υπερσυγκέντρωση και την υπερσυσσόρευση. Ζητάμε λοιπόν συλλογικές και διεκδικούμε μακροπρόθεσμες λύσεις, οι οποίες θα βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα σέβονται τις χώρες πρώτης υποδοχής και θα κάνουν αναλογική υποχρεωτική κατανομή με κυρώσεις σε αυτούς που δεν τις τηρούν των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα, και θα τιμούν και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ήταν πολύ σημαντική. Σαν κυβέρνηση αποδείξαμε ότι κρατήσαμε την κοινωνική ισορροπία και συνοχή στο προσφυγικό. Στείλαμε περίπου 40.000 ανθρώπους με τα προγράμματα της μετεγκατάστασης, πρέπει να ανανεωθούν και να επεκταθούν και των οικογενειακών επανενώσεων, και προχωρήσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, η οποία είναι επίσης κρίσιμη για να μπορέσουμε στο εσωτερικό μας να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία προς όφελος όλων. Συνεχίζουμε λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία και στη Βουλή, και σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, θεσμικό, ευρωπαϊκό και κινηματικό, θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα που σε ένα πολύ δύσκολο και κρίσιμο ζήτημα είναι για τους πολίτες και τη χώρα εξαιρετικά σημαντικό.